Και σφάγει ένα βαρύ σκορ για τον ΠΑΟΚ το 3-0. Δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα ακριβώς στο αγώνα. Τι έγινε σήμερα στο Εργαλείο? Παρότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του Χρουσόνα και πρώτη φορά στην ιστορία αγωνίζεται εκτός Κρήτης, δεν είναι ανάλογο και η παρουσία μας και η εικόνα μας στο γήπεδο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο μάτς, χωρίς πολλές φάσεις, με προβλήματα και δύο ομάδες στην ανάπτυξη. Από λάθος δικό μας βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και έτσι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε σωστά, πιέσαμε τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε καταστάσεις και τελειώσαμε φάσεις μέχρι το 61ο λεπτό. Σε μια φάση του αντιπάλου, και μια αντεπίθεση του αντιπάλου, τραυματίστηκε ένας παίκτης μας. Δεν έκαναν το fair play, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, και στην εξέλιξη της φάσης δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Και από ένα corner δικό μας στο 64ο λεπτό δεχτήκαμε μια αντεπίθεση και σε δύο λεπτά μέσα βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Μετά ήταν δύσκολο να αλλάξει πράγματα και σίγουρα η εικόνα μας και η παρουσία μας δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία που έχει και η διοίκηση και εγώ προσωπικά, αλλά και ο κόσμος του Χρουσόνα. Παρ' όλα αυτά είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, αλλά αν δεν βάλουμε πάθος και πείσμα στο παιχνίδι μας, αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, ούτως ώστε όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε σωστά, δεν μπορούμε σε δύο λεπτά να χάνουμε όλο το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τη Βάρη να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς. Δεν είναι συμπτώσεις. Θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω και άλλους ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να τους δυνατότητα να δείξουν τι μπορούν να κάνουν και ευελπιστώ να βρούμε τη λύση. Περιμένουμε και αλλαγές στο έψυχο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε τα παιχνίδια που έρχονται. Όταν θα έρθει η στιγμή, να είστε σίγουροι ότι και η διοίκηση και εγώ προσωπικά θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται να βοηθήσουμε αυτήν την ομάδα να πετύχει το στόχο που είναι η παραμονή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.